Θα παραμείνουμε στο θέμα και θα καλησπερίσουμε ευθύς αμέσως τον καθηγητή Ευρωπαϊκής και Συγκριτικής Πολιτικής, τον κύριο Κώστα Λάβδα. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καθηγητή στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, βεβαίως. Ένα εξαιρετικό ελληνικό πανεπιστήμιο. Κύριε καθηγητά, θέλω να σταθούμε λίγο στο χρονικά περιθώρια. Και γιατί το λέω αυτό. Στην αρχή αυτής της εισβολής, όλοι οι περισσότεροι έκαναν λόγο για μία εισβολή που θα διαρκέσει 3-4 ημέρες και ο πόλεμος θα ολοκληρωθεί γιατί η Ουκρανία δεν θα μπορεί να αντισταθεί στους Ρώσους. Είμαστε ήδη στην 10η ημέρα και βλέπουμε ότι υπάρχει ένα φρένο από την πλευρά των Ρώσων όσον αφορά την προέλαση προς το Κίεβο, με πολλούς συναδέλφους σας και από το εξωτερικό να κάνουν λόγο για σημαντικές πλέον δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι Ρώσοι. Θα ήθελα το σχολείο σας. Ναι, ευχαριστώ. Καταρχήν να πω ότι πρέπει να είναι σαφές σε όλους μας ότι έχουμε να κάνουμε με τη μεγαλύτερη απειλή, κίνδυνο για την παγκόσμια ειρήνη από το τέλος του ψυχρού πολέμου. Έχουν υπάρξει πολλοί κίνδυνοι για την παγκόσμια ειρήνη. Συνολικά για τις διεθνείς σχέσεις όμως, ένας κίνδυνος τόσο μεγάλης αναδιάταξης με πιθανές και συγκρούσεις σε παγκόσμιο επίπεδο δεν έχει υπάρξει από το τέλος του ψυχρού πολέμου. Ούτε η κρίση στη Γεωργία, ούτε η κρίση στη Κρυμαία, στην Ουκρανία. Το 2008 και το 2014 αντίστοιχα πλησιάζουν ούτε κατά διάνοια το που ζούμε σήμερα. Τώρα, σε σχέση με αυτό που ρωτάτε, ακούστε, τα σχόλια που λέτε υπάρχουν όντως. Είμαι πολύ επιφυλακτικός πρώτον γιατί κανείς από όσους σχολιάζουν, μα κανείς επιμένω, δεν έχει πραγματικά γνώση του αρχηγού σχεδίου του Ρωσικού Επιτελείου. Κατά συνέπεια, υπάρχει πάντα το ενδεχόμενο με τα προβλήματα τα οποία βεβαίως έχει η Ρωσία και τα γνωρίζουμε πιο πολύ. Υπάρχει πάντα το ενδεχόμενο, υπήρχε προσπάθεια για μια προέλαση. Σχετικά, θα το τονίσω γιατί θα παρεξηγηθώ, σχετικά ήπια. Αν δει κανείς το είδος της ρωσικής προέλασης των βομβαρδισμών στη Συρία, για παράδειγμα, και σε άλλες περιπτώσεις που έχουμε δει το ρωσικό στρατό εκδράσει, νομίζω πως μέχρι αυτές τις μέρες είναι μια σχετικά προσεκτική εισβολή και πόλεμος. Έτσι, για να εκπαιδευόμαστε. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι μιλάμε για μια χώρα με το μέγεθος της Γαλλίας και πληθυσμό βεβαίως μικρότερο από τη Γαλλία, αλλά πάντως πολύ μεγάλο, 44 περίπου εκατομμύρια. Το ότι έχουμε φτάσει αυτή η χώρα να βυθίσει την αυαρχίδα της χθες για να μην πέσει στα χέρια των Ρώσων και στην 10η μέρα σχεδόν όλα τα παράλια, τα κρίσιμα, όχι μόνο στην Αζωφική θάλασσα, αλλά και στη Μαύρη θάλασσα, να έχουν λίγο πολύ... Με εξαίρεση την Οδυσσό ουσιαστικά. Σωστά. Να αναμένεται να καταληφθούν, δείχνει το μέγεθος της εισβολής. Τώρα το κατά πόσον κράτησε 4 μέρες όπως κάποιοι έλεγαν ή θα κρατήσει 14, αυτό δεν το θεωρώ πολύ μείζον, επιτρέψτε μου. Είπατε κάτι πολύ σημαντικό στην αρχή της συζήτησής μας, ότι είναι η μεγαλύτερη απειλή που βιώνει η ανθρωπότητα εδώ και πολλές δεκαετίες. Και θέλω να σταθούμε σε κάτι που κάνει τον κόσμο να ανησυχεί. Υπάρχει εδώ ο κίνδυνος του λάθους ή μιας αυθόρμητης απόφασης. Και γιατί το λέω αυτό. Ο Ζελένσκι από την Ουκρανία χθες έκανε μια μεταστροφή στον τρόπο που τοποθετούνταν το τελευταίο διάστημα, μαλώνοντας, και το μαλώνοντας το βάζω σε εισαγωγικά, με σκληρά λόγια το ίδιο το ΝΑΤΟ, λέγοντας ότι πρέπει να βοηθήσει και στρατιωτικά. Από την άλλη, το ΝΑΤΟ και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής εξακολουθούν να λένε ότι εμείς δεν θέλουμε ανάμειξη. Ποιο θα ήταν το λάθος που θα μπορούσε να επιφέρει μια γενικευμένη ανάφλεξη? Και πόσο εφικτό είναι αυτό το λάθος? Πάντα υπάρχουν κίνδυνοι αν εξαπλωθεί η σύγκρουση. Ο Ζελένσκι έχει πει διάφορα πράγματα κατά καιρούς. Δεν θέλω να επεκταθώ σε αυτό. Ένας άνθρωπος ο οποίος μαθαίνει στη δουλειά, να το πούμε έτσι. Αντιλαμβάνομαι το ότι αυθόρμητα η Δύση, η κοινωνία πολιτών, στηρίζει την Ουκρανία η οποία αμήνεται. Αυτό είναι αυθόρμητο και όλοι μας έτσι αισθανόμαστε. Από την άλλη μεριά όμως, είναι λάθος να δίνεται στην ουκρανική ηγεσία η εντύπωση ότι μπορεί να βοηθηθεί περισσότερο από όσο πράγματι μπορεί. Είναι αδιανόητο για τη Δύση, για παράδειγμα, να εφαρμόσει μια πολιτική απαγόρευσης πτήσεων στην Ουκρανία. Ευτυχώς και ο πρόεδρος Biden και οι ηγέτες του ΝΑΤΟ το έχουν ξεκαθαρίσει. Νομίζω ότι και ο κύριος Πούτιν έβαλε μια κόκκινη γραμμή, λέγοντας ότι αυτόματα πάμε σε γενικευμένη εχθροπραξία. Γι' αυτό και το έχουν ξεκαθαρίσει. Αυτό θα σήμαινε ότι θα έχουμε συγκρούσεις νατοϊκών με ρωσικά αεροσκάφη. Αυτό είναι αδιανόητο. Και είναι αδιανόητο γιατί η Ρωσία είναι μια δύναμη με μεγάλα αποθέματα όχι μόνο στρατηγικών αλλά και τακτικών πυρηνικών όπλων. Και κατά συνέπεια, ποτέ δεν ξέρει κανείς ένα αυταρχικό καθεστώς, αν αισθανθεί ότι είναι εντελώς στη γωνία, αναφέρομαι στο καθεστώς που είναι στο Κρεμλίνο, πώς μπορεί να αντιδράσει. Το ίδιο αφορά, το ίδιο αναφέρεται, το ίδιο μπορούμε να πούμε σε ένα βαθμό σε σχέση και με τις κυρώσεις.
Οι κυρώσεις είναι απαραίτητες, γιατί αυτό που συνέβη είναι παραβίαση των συνόρων ενός κυρίαρχου κράτους. Η Ουκρανία μετά το δημοψήφισμα του 1991, το οποίο είχε αναγνωριστεί άλλωστε, είναι μια ανεξάρτητη χώρα. Κατά συνέπεια, με απλά λόγια, αυτό που συνέβη είναι ότι μια χώρα εισέβαλται σε μια άλλη. Τους λόγους μπορούμε να τους συζητήσουμε, όπως πάντα. Αλλά το γεγονός, το ομό παραμένει να είναι όπως το είπα. Κατά συνέπεια, οι κυρώσεις είναι απαραίτητες. Το ερώτημα όμως είναι για μένα, και το έχω εξηγήσει κατά επανάληψη, το πώς ακριβώς γίνεται αντιληπτό από τη Μόσχα ότι είναι στοχευμένες οι κυρώσεις. Οι κυρώσεις γίνονται ακριβώς για ποιο λόγο. Διότι αν οι κυρώσεις εκλειφθεί ότι έχουν ένα υπερβολικά μεγάλο εύρος, όπως για παράδειγμα, να σας δώσω παράδειγμα, την πτώση του καθεστώτος Πούτιν, τότε τα πράγματα θα οδηγηθούν σε ένα πάρα πολύ επικίνδυνο αδιέξοδο. Εάν οι κυρώσεις έχουν το νόημα της έναρξης κάποιων διαπραγματεύσεων με την ειρήνευση παράλληλα μεταξύ Μόσχας και Κιέβου, τότε τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Άρα για μένα, όχι απλώς το λάθος που λέτε, αλλά και η στόχευση των κυρώσεων πρέπει να γίνει σαφέστερη, διότι οι κυρώσεις είναι απαραίτητες από τον πολιτισμένο κόσμο απέναντι σε ένα κράτος το οποίο παραβιάζει τα σύνορα ενός άλλου. Όμως πρέπει να είναι σαφές το εύρος, η στόχευση και το χρονικό περιθώριο. Εσείς πιστεύετε ότι η Ρωσία, κύριε καθηγητά, εσείς πιστεύετε ότι η Ρωσία θεωρεί ότι όταν πια τελειώσουν οι εχθροπραξίες, γιατί κάποια στιγμή θα τελειώσουν, θα μπορούσαν αυτές οι κυρώσεις σιγά σιγά να αποσύρονται από τον δυτικό κόσμο, γιατί κακά τα ψέματα υπάρχει ένα κόστος και για αρκετές χώρες της Ευρώπης. Ακριβώς. Είναι προφανές ότι η Ρωσία πρέπει να έχει την αίσθηση, πρέπει να έχει το Κρεμλίνο την αίσθηση ότι αυτές οι κυρώσεις έχουν το νόημα ενός χρονικού ορίζοντα και στη συνέχεια θα αποκλιμακωθούν. Εάν δεν έχει αυτή την αίσθηση, πέρα από αυτό που είπατε πολύ σωστά, ότι πληρώνουν και οι λαοί της Δύσης λόγω των κυρώσεων, εάν όμως δεν έχει αυτή την αίσθηση, θα φτάσουμε σε ένα καθεστώς το οποίο θα αισθάνεται στιγμωμένο στη γωνία και όσο αυτό θα χειροτερεύει με την κλιμάκωση περαιτέρω κυρώσεων, τόσο θα αυξάνει ο κίνδυνος μιας ανάφλεξης. Δεν νομίζω γενικά ότι πλοφάρει ο Πούτιν. Το Κρεμλίνο αυτή τη στιγμή είναι αποφασισμένο να εφαρμόσει την κόκκινη γραμμή την οποία κάκιστα θεώρησε ότι πρέπει να αναγγείλει. Και να σας θυμίσω κάτι. Η έκπληξη δεν υφίσταται, διότι ακόμα και αν αγνοήσουμε το τι έπραξε στη Γεωργία το 2008 το Κρεμλίνο του Πούτιν, ακόμα και αν αγνοήσουμε τι έγινε στην Κρυμαία το 2014, υπάρχει πολύ σαφής σε επίπεδο πολιτικού λόγου δήλωση, ουσιαστικά διάλεξη ήταν, του Πούτιν το 2007 στη συνδιάσκεψη του Μονάχου. Όπου είχε πει σαφέστατα ότι η Ρωσία δεν αισθάνεται άνετα με την επέκταση, την περαιτέρω επέκταση του ΝΑΤΟ και μία σειρά από πολλές προειδοποίησεις, τις οποίες νομίζω έπρεπε να έχουμε λάβει υπόψη μας πολύ σοβαρά. Αυτό είναι το ένα σκέλος. Το άλλο σκέλος, το οποίο επίσης έπρεπε να έχουμε λάβει υπόψη σοβαρά και δεν το λάβαμε, η Γερμανία για παράδειγμα καθόλου, είναι η ενεργειακή εξάρτηση. Αυτή τη στιγμή το να μπούμε σε μία σύγκρουση με τη Ρωσία, επειδή έγινε αυτό που έγινε στην Ουκρανία, κατά τη γνώμη μου, και ελπίζω να μην θεωρηθεί κοινική αυτή η άποψη, γιατί δεν είναι, θα ήταν τεράστιο λάθος. Αυτό που θα έπρεπε να έχουμε κάνει, και πρέπει να το κάνουμε τώρα, όταν τελειώσει βεβαίως η δύσκολη και φοβάμαι μακριά φάση του πολέμου, θα είναι αφενός να μειώσουμε την ενεργειακή εξάρτηση από τη Ρωσία. Αυτό είναι δομικό θέμα. Και αφετέρου βεβαίως να μπούμε σε μια συζήτηση με τη Ρωσία, ώστε να ξέρουν και οι δύο πλευρές τις κόκκινες γραμμές, τα όρια και οι δύο πλευρές των δραστηριοτήτων τους. Γιατί με συνεχιζόμενη ένταση με τη Ρωσία, η ζωή στην Ευρώπη δεν θα είναι ακριβώς η ίδια όπως ήταν στο παρελθόν. Κλείνοντας, σιγά σιγά θα ήθελα να εκμεύσω μια απάντηση από εσάς ή καλύτερα μια εκτίμηση για το πόσο βλέπετε να κρατάει όλο αυτό και γιατί το λέω. Ήδη με βάση τις εκτιμήσεις μέχρι και το τέλος αυτού του Σαββατοκύριακου που βιώνουμε, περίπου 1,5 εκατομμύριο θα είναι οι Ουκρανοί πολίτες που θα έχουν εγκαταλείψει την Ουκρανία. Μιλάμε για μια τεράστια μετακίνηση πληθυσμού, μια ανάσα από την καρδιά της Ευρώπης. Θεωρείτε ότι αυτό μπορεί να κρατήσει πολύ, γιατί θα επανέλθω σε αυτό που σας είχα πει αρχικά. Οι Ρώσοι θεωρούσαν ότι όλο αυτό ήταν μια υπόθεση 3-4, άντε 5 ημερών. Όπως σας είπα και πριν, δεν το γνωρίζουμε ότι το θεωρούσαν αυτό οι Ρώσοι. Επιμένω και αυτό πρέπει να το κρατήσουμε στο μυαλό μας. Ή τουλάχιστον τώρα, αυτή την αίσθηση μετέφεραν τα μέσα ενημέρωσης της Ρωσίας. Εντάξει. Το θέμα λοιπόν είναι ότι αυτή τη στιγμή, όπως λέτε, υπάρχει μια τεράστια έξοδος Πολωνών, κυρίως αμάχων, από την Πολωνία, από την Ουκρανία. Η Πολωνία είναι η χώρα που κατεξοχήν δέχεται, αλλά και άλλες χώρες. Η Μολδαβία έχει πάρει μεγάλο ποσοστό, η Ρουμανία επίσης κτλ. Αυτή η έξοδος είναι τεράστια, θα συνεχιστεί. Φοβάμαι πως η εναλλαγή πολεμικών επεισοδίων και συνομιλιών θα συνεχιστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Θα έχουμε δηλαδή σφοδρές πολεμικές επιχειρήσεις. Η Ρωσία θα κλιμακώνει όλο και περισσότερο, γιατί έχει και ήδη απώλειες.
Και από την άλλη μεριά θα έχουμε συνομιλίες, οι οποίες κάθε τόσο θα δίνουν και μια νέα ελπίδα. Είναι αδύνατο για οποιοδήποτε από εμάς να γνωρίζει πόσο θα διαρκέσει αυτό. Αυτές οι εχθροπραξίες σίγουρα θα περιορίζονται ανάμεσα σε αυτές τις δύο χώρες, ή βλέπετε και μια γενικότερη ανάφλεξη ενδεχομένως χωρών της Βαλτικής ή εμπλοκής χωρών της Βαλτικής? Εάν υπάρχει εμπλοκή χωρών της Βαλτικής, τότε πάμε στον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έτσι, να ξέρουμε ακριβώς περί τίνος πρόκειται. Βεβαίως και δεν αναμένεται να υπάρξει εμπλοκή των χωρών της Βαλτικής. Το πιο δύσκολο, αν θέλετε, ερώτημα είναι σε σχέση με χώρες οι οποίες λένε ότι προτίθενται να μπουν στο ΝΑΤΟ, όπως είναι η Σουηδία και η Φινλανδία. Διαπιστώσατε, φαντάζομαι, προχθές ότι κάποια Σουχόι παραβίασαν το σουηδικό ενέργειο χώρο. Μπήκαν σε αερομαχίες με την Σουηδική Πολεμική Αεροπορία. Πήγαν πάρα πολύ αξιόλογοι. Δέχτηκαν και άμεση απειλή από την πλευρά της Ρωσίας. Η Σουηδία δεν είναι Φινλανδία, είναι μια πάρα πολύ καλά εξοπλισμένη χώρα, εδώ και όχι δεκαετίες, αιώνες. Αλλά παρόλα αυτά, τόσο η Σουηδία, που ανέκαθεν ήταν μια περιφερειακή δύναμη, όσο και η Φινλανδία, που δεν τολμούσε να δείξει εάν πρόκειτο να ενοχληθεί η Ρωσία, και οι δύο αυτές πολύ διαφορετικές χώρες έχουν δηλώσει την πρόθεση να μπουν στο ΝΑΤΟ. Εκεί που δεν είναι στο ΝΑΤΟ και θέλουν να μπουν, εκεί αν υπάρξει ρωσική πρόκληση, γιατί δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα υπάρξει στη Βαλτική, θα σήμαινε ότι ο Πούτιν θέλει παγκόσμιο πόλεμο. Δεν μπορώ να το φανταστώ. Στις χώρες όμως που προτίθενται να μπουν στο ΝΑΤΟ, εκεί είναι ένα μεγάλο ερώτημα πώς θα αντιδράσει το ΝΑΤΟ. Είναι ερώτημα για όλους μας, έτσι. Τεράστιο και ανοιχτό. Εάν πράγματι κλιμακώσει, που δεν το πιστεύω και το απέφχομαι, το Κρεμλίνο τις προκλήσεις στη Σουηδία και τη Φινλανδία. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν απόψε μαζί μας. Πάντα και εγώ για την πρόσκληση. Καλό σας βράδυ.